Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Insight Psychology, μια ειδικότητα η οποία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, καθώς επίσης δεν είναι γνωστή και σε αρκετές άλλες χώρες των Βαλκανίων, της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης δηλαδή, για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται. Τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο. Με άλλα λόγια, αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεό μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν θεωρήσατε πως σας τέριαξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τα είδατε. Και αυτό γιατί? Γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Εν τω μεταξύ να ενημερώσω για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι θα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρυψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα σχολιασμού. Λοιπόν αγαπητοί μου, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες, ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Κάποιοι από εσάς θέλετε να περάσετε στη δράση για οποιοδήποτε ζήτημα φυσικά της ζωής. Μπορεί να είναι αισθηματικό θέμα, οικονομικό, συναδελφικό, συνεργατικό, οικογενειακό, συγγενικό. Κάποιοι θέλετε να αλλάξετε κάτι, αγαπητοί μου. Δεν θα είστε όμως μόνοι σας, με παρέα θα το κάνετε αυτό. Πιθανότατα να έχετε συμμάχους μέσα στην οικογένεια, πιθανότατα να έχετε πολύ καλούς φίλους γύρω σας, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να σας δώσουν ένα χέρι βοηθείας. Λοιπόν, θέλετε να περάσετε στη δράση. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Το 17 μπορεί να συμβολίζει ημερομηνία γενεθλίων, μπορεί να συμβολίζει 17 μέρες, 17 μήνες, 17 εβδομάδες, το 17ο γράμμα της αλφαβήτου, καθώς επίσης εδώ μπορεί να μιλάμε και για αριθμό κατοικίας ή για αριθμό εργασίας, οδός τάδε, αριθμός 17. Αχ παιδιά μου, μήπως κάποιοι από εσάς σχεδιάζετε να πάτε ταξίδι στο εξωτερικό και γι' αυτό λοιπόν εσείς θέλετε να περάσετε στη δράση? Μήπως συντροφευμένοι με κάποιο άτομο, οποιοδήποτε άτομο και από οποιονδήποτε τομέα μπορεί αυτό να διαφαίνεται. Εσείς θέλετε να φύγετε παιδιά μου από τη χώρα αυτή, ή αν δεν είστε στην Ελλάδα κάποιοι από εσάς, πιθανότατα να θέλετε να φύγετε από τη χώρα που είστε και να πάτε σε κάποια άλλη. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί. Να βρείτε καλύτερη ευκαιρία για εξέλιξη στην καριέρα σας. Πιθανότατα να θέλετε να βρίσκεστε σε μια πολύ πιο ανεπτυγμένη και προηγμένη κοινωνία από ό,τι είμαστε εμείς εδώ στα Βαλκάνια. Ίσως κάποιοι να έχετε ήδη πρόταση για εργασία από εξωτερικό. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνου, σκορπιός, ιχθύς. Το 29 μπορείτε να το αξιολογήσετε σύμφωνα με ό,τι σας είπα και για το 17, με τη μόνη διαφορά πως δεν έχουμε 29 γράμματα στην ελληνική αλφάβητο. Παιδιά μου, ο στόχος σας είναι να φτάσετε σε ένα επίπεδο αυθονίας, το οποίο δεν θα σας λείπει τίποτα, ούτε σε εσάς, ούτε στην οικογένειά σας, όσοι έχετε οικογένεια. Αλλά πρώτιστα θα μιλήσω για τον καθέναν από εσάς. Εσείς κοιτάξτε τι στόχο έχετε, όλα τα καλούδια, ηρεμία, να μην σκάω την καρδιά μου, ούτε για οικονομικά ζητήματα, ούτε για θέματα δανείων, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Επιτέλους να βρω τη γαλήνη μου, μία εικόνα χίλιες λέξεις. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς, το 3 το αξιολογείτε εσείς. Βέβαια, παιδιά μου, είναι δυνατόν και ποιος δεν θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Εσείς όμως προς το παρόν, παρόλο που θέλετε να βρείτε τα κέντρα σας, να βρείτε ποιοι είστε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά, είστε κάποιοι από εσάς αισιόδοξοι άνθρωποι, σας αρέσει να βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Όμως η ενέργεια μας βγήκε εδώ ότι ο άγγελος της ισορροπίας είναι στραμμένος προς αυτή την υπέροχη αυθονία. Άρα λοιπόν ίσως κάποιοι θεωρείτε ότι έχετε να κάνετε πολύ μεγάλο πνευματικό αγώνα ή και πρακτικό αγώνα για να μπορέσετε να συναντήσετε αυτό που επιθυμείτε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς, το 48 το αξιολογείτε εσείς. Παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ έναν ήλιο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γεμίσετε το σώμα σας με βιταμίνη D. Αν κάποιοι δεν θέλετε να βγαίνετε πολύ έξω, πάρτε βιταμίνες D σας παρακαλώ. Κάντε μία αγωγή με βιταμίνη D, γιατί αφάνταστη ανάγκη όταν υπάρχει έλλειψη σε βιταμίνη D. Κατά τα άλλα εσείς εδώ ονειρεύεστε να είστε ξένιαστοι, ονειρεύεστε να είστε καλά, αν υπάρχουν προβληματάκια υγείας θέλετε να τα κάνετε να θεραπευτούν. Εδώ αγαπητοί μου συγκεκριμένα αντιπροσωπεύετε το ζώδιο του Λέοντα, το 1 το αξιολογείτε εσείς. Βέβαια δεν θέλετε άλλο πια να νιώθετε έτσι, που δεν μπορώ να κάνω βήμα, δεν μπορώ να κουνήσω, θεωρώ ότι είμαι δεμένος ή δεμένη χειροπόδαρα. Κι όμως αν θέλετε μπορείτε να ελευθερωθείτε, γιατί τον εαυτό σας εσείς οι ίδιοι τον έχετε βάλει σε αυτή την κατάσταση και φοράτε ένα προσωπείο, μια μάσκα. Έλα μωρέ, όλα καλά είναι, αλλά ποιο είναι καλά? Δεν είναι καλά. Οπότε λοιπόν σπάστε τα δεσμά σας αγαπητοί μου και αντικρίστε την αλήθεια κατάματα. Και εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς, το 5 το αξιολογείτε εσείς. Μήπως κάποιοι έχετε θεματάκια με την καρδούλα σας, μήπως κάποιοι έχετε περάσει από κάποια ερωτική απογοήτευση, αλλά εδώ μπορεί επίσης να συμβολίζεται απογοήτευση και από οικογενειακό τομέα και από φιλικό τομέα και από συνεργατικό τομέα. Από όλους τους τομείς της ζωής μπορεί να στεναχωρηθούμε και να χαλάσουμε, που λέμε, την καρδούλα μας. Αχ, τη χάλασα την καρδούλα μου. Κάποιοι άλλοι από εσάς αντιμετωπίζετε κάποια θέματα υγείας με την καρδούλα σας, αγαπητοί μου. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λιον, τοξότης, το 9 το αξιολογείτε εσείς. Βέβαια βρε παιδιά μου, αφού στην πραγματικότητα εσείς αν θέλετε κρατάτε το κλειδί όλης της ευτυχίας επίσης. Καρδιά. Ίσως για κάποιους η καρδούλα να είναι ραγισμένη από αισθηματικά ζητήματα, γιατί εδώ συγκεκριμένα πρόκειται για ερωτικού τύπου ενέργεια. Άρα λοιπόν εσείς την κλειδώσατε την καρδιά σας, την κάνατε μαύρα χάλια μπάχαλο, πετάξατε εδώ όμως το κλειδί. Πού είναι το κλειδί αγαπητοί μου? Ενώ στην πραγματικότητα μπορείτε να βρείτε το κλειδάκι και να ξεκλειδώσετε αυτή την καρδούλα και να αρχίσει αυτή η καρδούλα να τραγουδάει από ευτυχία. Τι το κάνατε το κλειδί κάποιοι από εσάς? Το φάγατε? Το πετάξατε στη θάλασσα? Το πετάξατε σε ένα φρεάτιο? Τι το κάνατε? Βρείτε το κλειδί για να μπορέσετε να φτάσετε εδώ αγαπητοί μου, εδώ και εδώ, στην προσωπική σας ευτυχία, χωρίς να νιώθετε θυματοποιημένοι, χωρίς να σαμποτάρετε εσείς οι ίδιοι τον ίδιο σας τον εαυτό. Αγαπητοί μου, εδώ έχουμε μια κατάσταση στην οποία χρειάζεται δράση, πιθανότατα να μεσολαβεί εξωτερικό. Κάποιοι από εσάς θέλετε να φτάσετε στην αυθονία και τη συναισθηματική και την ηλική. Προσπαθείτε να κρατάτε όσο μπορείτε τις ισορροπίες. Ο ήλιος εδώ προμηνεί ότι αν θέλετε είναι στο δικό σας χέρι. Όμως εσείς συνεχίζετε να είστε είτε συνεξαρτώμενοι, είτε να κάνετε πως δεν τρέχει τίποτα, με αποτέλεσμα κάποιοι από εσάς να τραυματίζετε την καρδιά σας. Όμως αν θέλετε είναι στο χέρι σας. Βρείτε το κλειδί. Θυμηθείτε που το έχετε καταχωνιάσει, αν δεν το πετάξατε κάπου, ή φτιάξτε ένα αντικλείδι στην ανάγκη για να μπορέσετε να ξεκλειδώσετε αυτήν εδώ την καρδούλα που προμηνεί όμορφες, ευτυχισμένες σχέσεις. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Για μισό λεπτάκι παρακαλώ να δούμε. Έπεσε από μόνη της. Λωτός. Βρε παιδιά, ό,τι καλύτερο σαν ενέργεια. Το 9 καταρχήν είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης. Προσέξτε και εδώ 9. Αλλά ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα της ολοκλήρωσης. Βλέπετε. 9. Εδώ όμως σας λέει αυτή η ενέργεια, στο χέρι σου είναι. Εσύ μπορείς να φτάσεις εδώ, σε αυτήν εδώ την ολοκλήρωση, αρκεί να ξεκλειδώσεις. Σταμάτα να είσαι κλειδωμένος ή κλειδωμένη. Και σε περιμένουν όλες οι αυθονίες και όλες οι ευλογίες σε όλα τα ζητήματα. Είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης. Εδώ συμβολίζονται ζώδια της φωτιάς, κρέος λιοντοξώτης, το 9. Το αξιολογείτε εσείς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, παρακαλώ πάρα πολύ, σηκώστε μανίκια, φτάνει πια, φτάνει αυτό. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Η ενέργεια του Λωτού είναι η καλύτερη, η καλύτερη. Αυτό μόνο έχω να σας πω εγώ. Θυμόσαστε τον Οδυσσέα τότε με τους συντρόφους του που πήγαινε και τους κυνήγαγε, που πήγε και τους βρήκε, είχαν φάει λωτούς και είχαν ξεχάσει και το όνομά τους και μετά ο Οδυσσέας άντρεγε και δεν έφτανε. Λοιπόν. Μην κάνετε κι εσείς πως ξεχνάτε το όνομά σας επειδή βρίσκεστε σε αυτήν εδώ τη θέση, αλλά εδώ να φτάσετε. Μια στιγμή αγαπητοί μου για να δούμε εδώ. Δεν θέλετε? Ωραία. Λίμνη, έμπνευση, φαντασία, διαίσθηση, θαλάσσια ταξίδια. Το ταξίδι που λέγαμε, καθώς και εδώ μπορεί εδώ πέρα να συμβολίζεται ένα θαλάσσιο ταξίδι, ίσως σε κάποιο νησί. Εδώ εν τω μεταξύ μπορεί να συμβολίζεται πως κάποιοι από εσάς ίσως να θέλετε να πάτε για κάποιο λόγο δικό σας σε χώρες οι οποίες έχουν θάλασσα, εκτός Ελλάδος δηλαδή. Εδώ αγαπητοί μου κρατήστε το 21. Η φαντασία σας πάντως δουλεύει στο full, αλλά δεν μου την αξιοποιείτε. Παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινήστε να την αξιοποιείτε τη φαντασία σας. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους ενέργειες θα μας εμφανιστούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν αγαπητοί μου τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Ας τραβήξουμε 1. Αποκάλυψη. Βρε, κάτι θα μάθετε εσείς. Κάτι από το πουθενά θα σας έρθει. Ίσως να ήταν κρυμμένο σαν μυστικό. Ίσως όμως ήταν και κάτι που κάποιοι από εσάς περιμένατε να μάθετε. Ο καθένας από εσάς μπορεί να αξιολογήσει εδώ. Κάτι θα σας αποκαλυφθεί και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Βλέπετε εδώ το πουλάκι. Φέρνει τα νέα. Τσιου, 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 τσιου. Εδώ αγαπητοί μου συμβολίζονται ζώδια της φωτιάς. Κρυός λεοντοξώτης το 18. Το αξιολογείτε εσείς. Κάτι θα σας αποκαλυφθεί είτε σαν κατάσταση είτε σαν πληροφορία. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε εδώ. Βέβαια, η επικοινωνία είναι το κλειδί της επιτυχίας σας αγαπητοί μου. Να το κλειδί που σας έλεγα. Άρα λοιπόν εσείς τι θα κάνετε? Θα κάνετε τον Κινέζο ή την Κινέζα? Έλα μωρέ τώρα. Άστο έτσι αυτό. Όχι. Όχι. Ορίστε το κλειδί. Σας το λέει ξεκάθαρα. Βρείτε το τέλος πάντων. Κάπου θα ξέρετε που το έχετε βάλει. Δεν νομίζω να το κατάπιε η γη. Αυτό είναι το κλειδί αγαπητοί μου. Εδώ συγκεκριμένα αντιπροσωπεύεται το ζώδιο των διδήμων. Το αφήνω αυτό εδώ. Για πάμε και παρακάτω αγαπητοί μου να δούμε τι άλλο τις πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε εδώ λοιπόν τι πληροφορίες θα λάβουμε. Ας τραβήξω μία. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε εδώ. Ναι παιδιά, κάποιοι από εσάς έχετε την ανάγκη να ακολουθήσετε το μονοπάτι και όπου σας βγάλει. Βλέπετε εδώ τις πεταλουδίτσες. Οι πεταλουδίτσες συμβολίζουν ψυχές, που σημαίνει ότι κάποιο άτομο που δεν βρίσκεται πια μαζί μας στην τωρινή διάσταση που όλοι διανύουμε, θα σας συντροφεύει. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει και με αυτήν εδώ την ενέργεια που σας είπα, ότι δεν θα είστε μόνοι, κατά μία έννοια. Κατά άλλη έννοια φυσικά, αλλήμωνο, ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Λοιπόν, θα βρείτε το δρόμο σας παιδιά και ο δρόμος αυτός, κοιτάξτε, σας βγάζει σε ένα υπέροχο ξέφωτο. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός, το 35, το αξιολογείτε εσείς. το βάζω αυτό εδώ αγαπητοί μου, έτσι να το βλέπετε. Πάρα πολύ καλή ενέργεια αυτή. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν αγαπητοί μου. Για να δούμε εδώ τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Μην το φοβάστε το μονοπάτι. Θα σας οδηγήσει στο λωτό. Μας έπεσε η ενέργεια. Για να δούμε. Βέβαια, όλα κάνουν κύκλους. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα κάνουν κύκλους. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, με λίγα λόγια. Οπότε λοιπόν αφήστε όλα να δείξουν με το δικό τους τρόπο και εσείς αφοσιωθείτε στον εαυτό σας. Πάντα αλλάζει η ενέργεια αγαπητοί μου, πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο. Το αφήνω αυτό εδώ αγαπητοί μου για να το βλέπετε. Και πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πρώτη ενέργεια. Βέβαια, περάστε στη δράση. Τι μου κάθεστε εδώ πέρα έτσι. Περάστε στη δράση, πάρτε το μονοπάτι, το δικό σας μονοπάτι. Ένα το κρατούμενο αγαπητοί μου, θα το αφήσω αυτό εδώ. Και θέλω να δούμε και άλλη μία, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ω παιδιά, λοιπόν, πρώτη και καλύτερη, επιτυχία. Επιτυχία παιδιά μου σας περιμένει, αλλά βέβαια δεν θα κάτσετε με τα χέρια σταυρωμένα. Ξέρετε καλά εσείς τι πρέπει να κάνετε και θα οδηγηθείτε στην επιτυχία. Αχ βρε παιδιά μου, μακάρι και σας το εύχομαι με όλη μου την ψυχή σε όλους, ειδικά αν υπάρχουν θεματάκια υγείας. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας για σήμερα αγαπητοί μου, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.